Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη και αυτή είναι μια λίστα με τους 7 τρόπους για να καταπολεμήσεις το άγχος της καθημερινότητας που μας κατατρώει, κυρίες και κύριοι. Στο νούμερο 1, μάσα τσίχλα. Σύμφωνα με βρετανική έρευνα, το μάσημα της τσίχλας μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, κάτι που βοηθάει στη χαλάρωση. Στο νούμερο 2, βόλτα στη φύση. Ο καθαρός αέρας πάντα λειτουργεί κάπως αγχολητικά. Στο νούμερο 3, γυμναστική, γιατί βοηθάει στην αύξηση της σεροτονίνης που είναι υπεύθυνη για την ήρεμη και την καλή διάθεση. Αν αθληθείς σε εξωτερικό χώρο και πάρεις και λίγη βιταμίνη D από τον ήλιο, ακόμη καλύτερα. Στο νούμερο 4, μουσική. Επιστημονικά αποδεδειγμένο πως αν ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι θα σε κάνει να νιώσεις αυτόματα καλύτερα. Στο νούμερο 5, αγκαλιά. Το καλύτερο φάρμακο, σε εισαγωγικά, κατά του στρες και του άγχους. Οι ειδικοί συνιστούν μάλιστα τουλάχιστον 8 αγκαλιές την ημέρα. Στο νούμερο 6, χαμόγελο. Δεν το λένε τυχαία ότι είναι μεταδοτικό και μάλιστα μεταδίδεις όλη αυτή τη θετικότητα. Και στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας, η αρωματοθεραπεία. Χαλαρώνεις και αυτό σημαίνει ότι ξεχνάς τα άγχη της καθημερινότητάς σου. Αυτή είναι η λίστα με τους 7 τρόπους για να καταπολεμήσεις το άγχος σου και μην ξεχνάς, breathe in, breathe out. Και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι του MATTV στο YouTube για περισσότερες cooler lists. Ελένη. Ποιος είναι ποιος. Στείλτε μήνυμα και κερδίστε ένα ταξίδι. Στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Αν βρείτε. Στη Ρώμη θα πάτε, αλλά με άλλο τρόπο. Θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι γίνεται, πώς μας είστε σήμερα αυτή την Τρίτη. Μην ξενερώνεις. Μην ξενερώνεις. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορείς να αφήσεις το τέτρις, έχουμε εκπομπή. Τέτρις. Συνεννοώ. Ψεύτρα. Συνεννοούμε με την Ειρήνη που θα μου ράψει το φόρμα για το MacBook. Μιας και είπες MacBook, τι είπες για αυτό. Θα παίξω τώρα. Έχω πάρα πολύ χρόνο, γιατί θέλω να σας πω 5, 10, 20 πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί, παιδιά, τι γίνεται. Καταρχάς, να προλογίσω λίγο το θέμα της ημέρας, που είναι οι 7 τρόποι να καταπολεμήσεις το άγχος, με αφορμή όλο αυτό που συμβαίνει σε εμάς, γιατί μεν ανυπομονούμε για το Mad Walk 2018 by Serkova, το οποίο έρχεται, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολύ άγχος, γιατί θέλουμε να πάνε όλα τέλεια. Οπότε, αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Πριν όμως περάσω στο θέμα της ημέρας, πρέπει να σας πω, παιδιά, κάποια πραγματάκια πολύ σημαντικά όσον αφορά το MadWalk 2018 by Serkova. Φυσικά αυτό το μοναδικό fashion music project, το οποίο ξέρει μόνο αυτό να παντρεύει τόσο μοναδικά τη μόδα και τη μουσική. Θα δούμε και πάλι αγαπημένους σχεδιαστές, αγαπημένους καλλιτέχνες, όλο και κάποιος, για παράδειγμα ηθοποιός, θα πάρει το ρόλο του τραγουδιστή και θα κάνει κάτι διαφορετικό. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, δεν μπορούμε να σας πούμε περισσότερα, γιατί για να τα δείτε όλα αυτά από κοντά στις 19 Μαρτίου που είναι το MadWalk στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας, μπείτε τώρα στο viva.gr να διεκδικήσετε το δικό σας εισιτήριο, να προμηθευτείτε βασικά το δικό σας εισιτήριο, γιατί είναι περιορισμένα και θα ψάχνετε και δεν θα τα βρίσκετε. Οπότε γρήγορα μπείτε στο viva.gr. Φυσικά, by Serkova, να τα λέμε και αυτά, γιατί η Serkova είναι πρώτον 100% pure και δεύτερον έχει αυτή τη fashionable εμφάνιση που δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το fashion music project. Όσον αφορά όμως το MadWalk συγκεκριμένα, θέλω να σας πω κάτι που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και πέρυσι που δίναμε χώρο σε νέους designers, έτσι και φέτος θα έχει στηθεί στο lobby του MadWalk 2018 ένα mini design lab. Όχι ένα mini, δεν εννοώ αυτό, θα είναι το The Mini Design Lab, το οποίο θα είναι ένα designer exhibition installation, όπως σας είπα, στο lobby του MadWalk 2018 by Serkova, στην είσοδο, όπου εκεί ανερχόμενοι σχεδιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να δείξουν έτσι σε πάρα πολύ κόσμο που θα έρθει ούτως ή άλλως στο MadWalk 2018 τα σχέδιά τους, τις δημιουργίες τους. Οπότε, εάν είσαι και εσύ ανερχόμενος σχεδιαστής και θέλεις να μας δείξεις τις δημιουργίες σου, η Mini έχει διοργανώσει τον κατάλληλο διαγωνισμό για εσένα, θέλω να ξέρεις. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσεις στα social media σου μία ή περισσότερες φωτογραφίες και απλά δίπλα από αυτή τη φωτογραφία θα τη συνοδεύσεις στην πραγματικότητα με ένα hashtag, το οποίο θα είναι The Mini Design Lab
contest. Με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και εσύ σε αυτό το κουβά των hashtag που είναι The Mini Design Lab Contest, όπως σου είπα, και οι fashion editors του MAD, παρακαλώ πολύ, θα δουν όλες τις φωτογραφίες και θα επιλέξουν έναν designer ο οποίος θα συμμετάσχει και αυτός στο The Mini Design Lab. Μη χάνεις χρόνο, είναι πολύ ωραίος διαγωνισμός, ειδικά για εσένα που είσαι ανερχόμενος σχεδιαστής και θέλεις να σου δοθεί μια ευκαιρία, βρε παιδάκι μου, να δείξεις τις δημιουργίες σου και είσαι σίγουρος με αυτόν τον τρόπο ότι θα ξεχωρίσεις. Και έχουν ξεχωρίσει πολλοί σχεδιαστές μέσα από το MAD Walk και θα είναι και φέτος, θα τους δούμε και πάνω στη σκηνή και πάνω στο catwalk και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να δίνουμε χώρο στα νέα ταλέντα, γιατί είναι ταλέντο το να μπορείς να είσαι σχεδιαστής, να εμπνέεσαι και να τα αποτυπώνεις όλα αυτά, να τα κάνεις δημιουργίες κανονικά και ρούχα. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι φυσικά για την Axel, γιατί στο MAD Walk και στο catwalk δηλαδή του MAD Walk θα δούμε πάρα πολλούς σχεδιαστές. Έχεις μήπως τους σχεδιαστές, το mail, για να το πούμε. Κάτσε να κοιτάξω. Ναι, δες λίγο για να τα πούμε, να μην αφήσουμε ούτε έναν. Ανάμεσα σε αυτούς όμως θέλω να ξέρετε ότι θα είναι και η Axel. Όπως και πέρυσι μας είχε εντυπωσιάσει η Axel, που η συλλογή ήταν εμπνευσμένη από την Ελλάδα. Φέτος η Axel θα μας εντυπωσιάσει με τη νέα της συλλογή, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη νέα δυναμική γενιά των γυναικών, παιδιά, η οποία είναι μοντέρνα και σύγχρονη. Ταυτόχρονα όμως δεν ξεχνάει και τη θηλυκή πλευρά της. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε φυσικά και τις δημιουργίες της Axel, όπως επίσης ανυπομονούμε να δούμε και την Bebe Jeans London για πρώτη φορά εδώ πέρα στο MAD Walk μας, στο MAD Walk 2018 by Serkova, η οποία Bebe Jeans London στις συλλογές της βασικά τις δημιουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με απόλυτη οικολογική συνείδηση, θέλω να ξέρετε. Και σε αυτή την συλλογή θα βρείτε και πολύ casual εμφανίσεις που θα ταυτιστείτε, αλλά και πιο βραδινές, πιο καλές, οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή η σειρά. Έχω. Α, πες λίγο τους σχεδιαστές. Έχουμε η Ιβόνη Μπόσνια και έχουμε Τάσο Μητρόπουλο, έχουμε ο Μαντάμ Σουσού. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Για λίγο να δω. Έχεις όλο το mail, ε? Ναι, ναι. Καινούριο. Καινούριο mail είναι. Ναι. Ναι, ναι. Φυσικά, εννοείται. Μπράβο, για πες. Τις προσθέσεις εννοείς. Ναι. Λοιπόν, ναι, άκου, έχουμε Ιβόνη Μπόσνια, έχουμε Τάσο Μητρόπουλο, έχουμε Μαντάμ Σουσού, έχουμε Ζούλια. Ναι. Ακούστες, παιδιά. Βρετό Βρετάκο, Μαργαρίτα Γαλενού, Χριστίνα Ζαφυρίου, Στέλιος Κουδουνάρης, Δημήτρης Πέπου, BSB, Pepe Jeans, τι άλλο θέλετε, θέλετε κι άλλα, αυτά είναι, τι να σας πω τώρα και δηλαδή. Και επίσης, αν συντονιστείτε στα social media του MAD, θα δείτε και το line-up των καλλιτεχνών που έχει ανακοινωθεί, θα σας τα πούμε και αυτά. Επίσης να πούμε ότι η MAC Cosmetics για άλλη μια χρονιά θα αναλάβει το μακιγιάζ πάνω από 200 ανθρώπων εκεί πέρα, καλλιτεχνών, χορευτών, παρουσιαστών. Γενικότερα, μόνο η MAC γνωρίζει τον τρόπο και θα είναι εκεί να μας περιποιηθεί. Επίσης, τρέχουν και πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Μήπως να σας τους πω μετά, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Μήπως να τους πω τώρα ή μετά, Ελένη, τι πιστεύεις? Τώρα, πέσουν για να κάνουμε το θέμα στο επόμενο. Ναι, ωραία, θα τα πω όλα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, άκουσαμε να σου πω λίγο κάτι. Διαγωνισμός τώρα που τρέχει, ΕΣΥ. Για MAD Walk στο Instagram. Γιατί δεν ξεχνάς, όπως είπαμε, αν είσαι σχεδιαστής, για σένα είναι ο κατάλληλος διαγωνισμός. Hashtag, κάνεις με hashtag, μισό λεπτάκι για να μην κάνω και λάθος φυσικά, με το hashtag σου The Mini Design Lab Contest. Ανεβάζει τη δημιουργία σου με αυτό το hashtag, The Mini Design Lab Contest. Όσον αφορά την ΕΣΥ λοιπόν, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις comment την αγαπημένη σου απόχρωση ΕΣΥ και μπαίνεις στην κλήρωση και τρεις τυχερές από εσάς θα κερδίσουν το The Best Manicure in Town από τα Fairy Nails και προσκλήσεις για το πιο fashion event της πόλης. Φυσικά μιλάμε για το MAD Walk 2018 by Serkova. Οι τυχερές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου, γι' αυτό μπείτε τώρα στο Instagram να βρείτε αυτό το διαγωνισμό των Super και να πάρετε μέρος. Όπως είπαμε από κάτω κάνετε απλά comment την αγαπημένη σου απόχρωση ΕΣΥ. Άλλος πολύ ωραίος διαγωνισμός που έχει να κάνει με Serkova. Λοιπόν, με πιο φλογερό fashion outfit θα έκανες εσύ break the ice. Αυτός είναι ο διαγωνισμός με hashtag break the ice. Η Serkova λοιπόν αναζητά τον τυχερό που θα είναι μαζί με δύο fashion bloggers και θα κάνει takeover το Instagram στο Red Carpet και θα κερδίσει δύο VIP προσκλήσεις για το MAD Walk 2018 by Serkova. Οπότε εσύ κερδίζεις και παίρνεις το Instagram της Serkova.
πάρα πολύ ωραίο. Το πώς είναι το θέμα. Ανεβάζεις στο Instagram σου μία ή περισσότερες φωτογραφίες με το πιο φλογερό κόκκινο fashion outfit σου. Βάζεις το hashtag Break the Ice και το hashtag MadWalk18 και επίσης το hashtag SerkovaVodka και είσαι έτοιμος. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο Instagram του MadWalk και της Serkova. Οπότε γενικότερα πρέπει να είστε συντονισμένοι σε αυτά τα social media γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ε! Γεια σας. Έχουμε και κοινό 300-400 ανθρώπους εδώ πίσω. Χαμός. Άλλα πράγματα που πρέπει να πω. Σίγουρα πρέπει κάτι ακόμη να σας μεταφέρω όσον αφορά το MadWalk ή δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Αυτά ήταν για το MadWalk 2018 by Serkova. Να πούμε δύο πράγματα, δύο πρώτα έτσι μικρά για το θέμα της ημέρας. Άντε βρελένη μου, άντε βρε κοριτσάκι μου γλυκό. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, πάρα πολλές είναι πληροφορίες. Λοιπόν, 7 τρόποι για να καταπολεμήσεις το άγχος. Το πρώτο είναι μάσα τσίκλα. Ναι, ξέρεις γιατί. Για πες. Γιατί η κορτιζόλη. Γιατί κάποια. Είσαι καλά, θες λίγο νερό. Όχι, θέλω λίγο νερό και μπορώ να σου πω αμέσως για ποιο λόγο πρέπει να μασίσεις τσίχλα. Διότι μασώντας, μειώνεται η ένταση. Γιατί το μάσιμα λέει τις τσίχλες, παιδιά μου, καλά και αγαπημένα. Μειώνει την κορτιζόλη κατά 12%, παρακαλώ πολύ. Προκαλώντας αύξηση της ροής του αίματος και της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου. Σημαντικές για τη χαλάρωσή του. Οπότε. Φέρτε μια τσίχλα. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Τηλεοπτικοί κανόνες. Πώς λέγεται αυτό, στους καθηγητές μας όλους στα σχολεία που μας πετούσαν έξω από τις τάξεις όταν μας βλέπανε με τσίχλα στο στόμα. Ναι. Να λέτε στους καθηγητές σας πλέον πόσο σημαντική είναι η τσίχλα να τη μασάς γιατί καταπολεμάς έτσι με αυτόν τον τρόπο το άγχος σου. Μπράβο. Έλεος πια! Επιτέλους έρθει η δικαίωση μετά από τόσα χρόνια. Αλλά δεν είμαστε στα σχολεία πλέον. Δεύτερον, βόλτα στη φύση. Λίγος καθαρός αέρας σίγουρα πάντα βοηθάει ώστε να καταπολεμήσεις το άγχος σου. Είναι κάπως αγχολητικό. Συνοχλώ. Πάρα πολύ. Ηρέμησε. Πάρα πολύ. Έχω και αυτό. Πώς λέγεται η Ελληνική. Έχει ένα πρόβλημα. Αστεροδεκλή, κάνει σου. Τι έχει. Όχι, πώς λέγεται. Λόγω. Ναι, κάτι με. Έχει ένα περίεργο πρόβλημα τέλος πάντων που δεν μπορεί να ακούει τον άλλο να μασάει. Βέβαια, θέλω να σα ενημερώσω ότι όταν η Ελένη μασάει, κάνει ένα θόρυβο από μόνη τη. Κοφαντικό. Φεύγει το σαγόνι, τι να κάνει. Γιατί τη φεύγει το σαγόνι σε κάθε μπουκιά. Πόπο. Έζρα, πόση ώρα είναι αυτό το on. Πόση ώρα είναι αυτό το on. 10! Ου, τέλεια! Φεύγουμε για break και επιστρέφουμε σε πάρα κάντε πολύ. Κάντε λίγο βόλτα στη φύση, παιδιά, για να σας φύγει το άγχος. Με, αφού τελειώσει η εκπομπή, ε! Μη φύγεις. Ερχόμαστε. Έχω ταξίδι να σου πω. Christian, τι! Βάλε μας το άλλο τραγούδι. Μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή, θέλουμε. Κρίστια, βάλε μας το άλλο τραγούδι. Μπράβο. I'm alive inside your beautiful something so unusual in your eyes. Αυτό μου έχει πιάσει γοχό. Γιατί κάνω χορευτικό. Όπα. Άμα πες εγώ πάρα πολύ. Everything. Δυνάμω, Κρίστιαν! Γεια σας, επιστρέψαμε διαβολεμένο κέφι, Παναγία μου! Τι είναι αυτό, σε καλό μας! Σε καλό μας φυσικά και σε καλό δικό σας, γιατί πριν συνεχίσω με το θέμα της ημέρας εντάχει, πρέπει να υπενθυμίσω ταξιδάρα υπέρτατη στην Ρώμη, φιλαράκια μου αγαπημένα, από εμάς, όχι από εμάς δηλαδή ακριβώς, από το Mad Radio δηλαδή και από το travelagency.gr. Γιατί σας στέλνω στη Ρώμη, όπως βλέπετε και εσείς εδώ κάτω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε Mad και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Κερδίζετε έτσι, μπαίνετε στην κλήρωση βασικά για να κερδίσετε ένα τριήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Yeah!
Κατάλαβες, οπότε να ξέρεις ότι η χρέωση είναι μόλις 1,24 ευρώ ένα SMS, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής βάση λογαριασμού, ενώ η ώρα συμμετοχής θα τους βρεις στο www.mad.gr. Επιπλέον όμως, 15 θα είναι τυχεροί που θα κερδίσουν κουπόνια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδρομή του travelagency.gr και όλοι θα κερδίσουν δωρεπιταγή από το insta.gr. Να είστε συντονισμένοι 15 Μαρτίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί θα ανακοινώσω τον νικητή την νικήτρια. Βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω εντάχει με το θέμα της ημέρας. Μετά θα πω λίγο 2-3 πραγματάκια ακόμη. Ωραία, είπαμε τη βόλτα στη φύση. Συνέχισε. Νούμερο 3 έχουμε τη γυμναστική. Γυμναστική. Λοιπόν. Εσύ κάνεις γυμναστική, εγώ θα σου πω ότι η άθληση οποιοδήποτε είδους βοηθά στην αύξηση των επίπεδων της σερωτονίνης, δηλαδή της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για καλή και ήρεμη διάθεση. Θα μπει η γυμναστρία μου μόνο στην τηλεόραση θα κάνεις, όταν είσαι εδώ πέρα γκρινιάζεις. Αν αθληθείς δε σε εσωτερικό χώρο στον οποίο μπορείς να πάρεις και μια δόση ήλιο, τότε θα αυξήσεις τη βιταμίνη D που παράγει ο οργανισμός σου, η οποία επίσης βελτιώνει την καλή διάθεση. Γυμναστική οπότε. Οπότε. Επίσης. Μουσική! Μουσική, δυνάμωσε! Να, τώρα δεν έχεις. Να σου βγει το άκου. Εμένα μου προκαλεί ένα άλλο. I wasn't looking for love till I found you. All I know is for love. Σταμάτα, τι λέγε! Εγώ το πάω πολύ λίγο. Ουνανά, γε! Όπως το Αβάνα, ουνανά. Μουσική, πες. Έλα, επόμενο. Είπες για μουσική. Ναι, είπα, χαμό, μουσική, αφού την ακούσαμε φούλη. Ωραία. Μετά είναι η αγκαλιά. 8 την ημέρα συνιστούν οι ειδικοί. Όπως αυτοί με τα πλυντήρια που λέγανε. 8 την ημέρα αγκαλιές πρέπει να κάνετε. Ακούσα το σαγόνι σου. Ναι. Ακόμη και όταν μιλάω, ακούγεται. Τρελό. ναι, 8 αγκαλιές την ημέρα. Ωραία. Το κάνουν πέρα φιλαράκια μας. Ωραία. 8 αγκαλιές την ημέρα λοιπόν. Όποιον βρείτε στο δρόμο δεν έχει καμία σημασία. ναι, τρελός. Είναι σημαντική λέει ακόμα και στη δική παγκόσμια ημέρα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, χαμόγελο. Χαμόγελο, βέβαια, το χαμόγελο. Το χαμόγελο. Γιατί λέει αν χαμογελάς. Γιατί κάνεις τους άλλους να ανησυχούν. Ωραίο. Όχι. Δικό σου. Τι σε θύμισε. Εσένα. Αχ, πόσο γελία είσαι, δεν μπορώ. Να μου το θυμηθείς αυτό, κάποιος θα το πάρει σλόγγαν και θα το κάνει και θα κάνει τεράστια επιτυχία. Θα κάνει τεράστια επιτυχία. Εμείς που θα κάνει στο ραδιόφωνο πρώτα θα είναι. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι. Δεν ξέρω, έτσι έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω. Μπορείς να παίξεις με την πατάτα να άξου. Αχ, δεν μπορώ με την Ηλένια σήμερα. Διαβολεμένο και έφυγε, σας είπαμε. Διαβολεμένο και έφυγε. Λοιπόν, να συνεχίσω. Πες λίγο για το χαμόγελο, γιατί έχει ναι, λοιπόν, τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Φαίνεται άλλωστε μεταξύ μας. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση αυτή τη στιγμή. Αλληλεπίδραση. Μπορεί να είσαι εκνευρισμένη, κουρασμένη, στεναχωρημένη στη δουλειά ή να περνάς μια δύσκολη φάση στη ζωή σου. Γενικά, εμείς το εκνευρισμένοι, στεναχωρημένοι, αυτά δεν υπάρχουν στη δουλειά. Υπάρχει και στην υπόλοιπη ζωή μας όμως. Λίγο. Ναι. Είναι να περνάς μια δύσκολη φάση στη ζωή σου, αλλά αν χαμογελάς, όχι μόνο θα νιώσεις καλύτερα, αλλά θα δώσεις λέει και στους άλλους το πράσινο φως να σε πλησιάσουν. Λοιπόν, να σας πω κάτι, να σου πω ένα πείραμα που έχω κάνει εγώ. Έχω τύχει πάρα πολλές φορές στο δανειμένο στο αυτοκίνητο, επειδή γενικό εγώ δεν είμαι για από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους. Την πέφτεις άλλους οδηγούς από δίπλα και γελάς. Όχι, μην ξεχασεί. Ναι, είμαι ρε παιδί μου, έχω μια μουρτζούφλα. Έχω πιάσει πολλές φορές την αυτοκίνητο, δηλαδή, και να με κόψει. Ναι. Πολλές φορές τον έχω πιάσει. Και προσπαθώ να σκάω λίγο το χιλάκι μου. Βάζω και λίγο κάπως φτιάξει τη διάθεσή μου. Όχι να μην κάνω ρητήτε, ξέρει το. Ναι, ναι. Βάζω και έχω παρατηρήσει ότι όντω, παιδί μου, λειτουργεί θετικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν προσπαθεί να μένει χαμογελαστό. Γιατί σκέψου. Τι. Να, δε. Α. Δε λίγο. Καλή ώρα. Ναι. Δεν σου έρχεται μια μεταδοτικότητα θετική διάθεση. Ο Μανώλης είναι δηλαδή. Άμπρα. Όχι, λέει και. Όχι. Μας έκανε, μας έκανε αυτό συγκεκριμένα τη καρδιά. Με το. Όχι, όχι. Το νούμερο 7. Όχι, όχι. Αυτό. Ναι. Με το νούμερο 7. Αρωματοθεραπεία. Αρωματοθεραπεία, Ηλένια. Ω Θεέ μου. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλα πλήγματα. Τι σημαίνει αυτό. Ηλένια. Αρωματοθεραπεία μπορείς να εξηγήσεις λίγο. Δεν είμαι καλά. Φέρτε μου λίγο νεράκι. Γιατί δεν ξέρω. Εμένα τώρα. Θα στα εξηγήσω στο break, κούκλα μου. Δεν είμαι για άλλα μπλεξίματα. Δεν μπορώ. Να το αντέχει η ψυχούλα μου. Αγοράστε κάποιο χαλαρωτικό ηλεκτρολίτη από το φαρμακείο και ρίξτε 2-3 σταγόνες σε ειδικό. Και ποιο δίστημια. Σε ειδικό πυλίνο δοχείο που έχει κερί στη βάση του και δοχεία και στην κορυφή που το γεμίζουμε με νερό για να δηλώσουμε μέσα στα εθέρια έλα. Δοκιμάστε μέχρι να τα κάνετε όλα αυτά, θα σε έχει το άγχος. Λοιπόν, δοκιμάστε και συνδέσμευση εθερίων. Ένα τέρμα χαλαρωτικό εθέρια είναι λεβάντα, το ροδέλαιο.
και το ροδόξυλο και το ιλάγ ιλάγ. Το ιλάγ ιλάγ δεν έχει πάρα πολύ αστείο όνομα. Ιλάγ ιλάγ. Τι εσάνς είναι αυτή, τι ιλάγ ιλάγ. Ιλάγ ιλάγ. Δεν είναι πολύ αστείο. Πάρα πολύ. Πώς να μυρίζει το ιλάγ ιλάγ. Δεν ξέρω. Άμα το κουκλάρος δεν μυρίσει. Α, χιμωρόπιτα. Αυτοί ήταν οι τρόποι. Αυτή ήταν η τρόπη. Έστρα. Ναι, κοίτα λίγο. Σε μένα μόνο η Ελένια θα χαιρετήσει από μακριά. Σε μένα μόνο για να σας πω για Enrique Iglesias 10 Μαΐου στο γήπεδο, στο κλειστό γήπεδο ΟΑΚΑ. Ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες. Να το! Δώσ' το! Δεν θα είμαστε πολύ Latin. Δεν θα είμαστε πολύ Latin. Θα το πάμε. Εσύ θα πας φυλακή, όχι εγώ. Εγώ θα πω δεν σε έβλεπα. Ο Enrique Iglesias λοιπόν θα μας απογειώσει 10 Μαΐου, να είστε όλοι εκεί, κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, viva.gr και σε αυτή την περίπτωση για το δικό σας εισιτήριο. Όπως επίσης, εσύ θα πεις αυτό και εγώ θα πω ότι αν σου αρέσουν διαγωνισμοί και αυτή τη στιγμή που μας βλέπεις, εσύ φιλαράκι μου, πηγαίνεις από Τετάρτη Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Λυκείου, θα σου πω ένα τρόπο για να περάσεις επικοδομητικά τον ελεύθερό σου χρόνο. Θέλω βασικά να σου προτείνω τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω ίντερνετ Λυσίας. Μπαίνεις στο www.lysiasedu.org, το οποίο θα το βρεις ως LY το Lysias, lysiasedu.org μέχρι και τέλος Μαρτίου. Εκεί πέρα γίνεσαι μέλος στα χτύπη της Λάμδα ομάδας, παίζεις, βρίσκεις, απαντάς, κερδίζεις δώρα, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι γίνεται για πολύ καλό σκοπό, γιατί βάζεις και εσύ το λιθαράκι σου για να βοηθήσεις το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Οπότε είναι για πολύ καλό σκοπό να το κάνεις ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και πριν φύγουμε έτσι να κλείσουμε πάρα πολύ ευχάριστα, φυσικά και στην παρέα μας πάντα έχουμε τη Wet n Wild με τις iconic... με, τις, νέες, με τη νέα σειρά με τις iconic, high impact color iconic looks, όπου... high impact color iconic... iconic looks, πρέπει να έρθεις έτσι για να είσαι στην κάμερα. Ναι. Λοιπόν, high impact color iconic looks, ακούστε τώρα νέα φόρμουλα για μια λαμπερή εμφάνιση, παιδιά, και καινοτόμο design, φυσικά εμάς η Wet n Wild μας φροντίζει και μας αγαπάει πάρα πολύ και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ και την ευχαριστούμε. Είναι οι τετραπλές σκιές, παιδιά, είναι οι δεκαπλές σκιές, όπως επίσης είναι και οι μονές σκιές. Υπάρχουν από πίσω και όλες οι πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνεις, πώς όλα αυτά. Οπότε θέλω να είσαστε συντονισμένοι στα social media της Wet n Wild γενικά, Wet n Wild Chris, όπως επίσης και skourascosmetics.gr, να μπείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Αυτό που πιστέψτε μου θα σας αποζημιώσει. Είναι οι τιμές, γιατί είναι ένα από τα πιο οικονομικά brand καλλιτικών και φυσικά τα πιο ποιοτικά brand καλλιτικών που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν και από εμένα. Τι ωραία τα περάσαμε σήμερα, βρε παιδάκι μου, ε! Ναι, δεν ξέρω αν η ώρα έχει πάει 9, γιατί δεν ξέρω. Κάνουμε κομπή. Κρίστιαν, μπορούμε να ξαναφύγουμε χορεύοντας πάρα πολύ δυνατά με το τραγούδι της Ρίτα Ωρα και του Λιάμ Πέιν, παρακαλούμε πολύ. Ναι, γιατί είναι μεταδοτικό το χαμόγελο και ναι, θα ακούσετε και μουσική και σίγουρα από τη λίστα μας που είναι 7, τα 6, τα 2 σας τα δίνουμε έτσι. Ναι. Γεια σας από εμάς, χορεύοντας. Δυνάμωσε.